με την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, που γίνεται μοντέλο μελέτης μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και αναφέρομαι σε αυτό το πρόγραμμα που έτρεξε με συντονιστές τα μέλη μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από τη στιγμή που σε αυτή τη διεθνή ομάδα επιστημόνων συμμετέχει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΕ, η κυρία Εύη Νομικού, η οποία βέβαια μας έχει κάνει την τιμή πάρα πολλές φορές και βγαίνει εδώ στην εκπομπή μας, τοποθετείται και αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα, το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Να πάμε λίγο να την συναντήσουμε για ακόμα μία φορά. Θέλω να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω εδώ στον όμιλο της Crete TV. Τι κάνετε, κυρία Νομικού? Καλησπέρα, και όχι μέσα από ωκεανογραφικό πλοίο, αλλά από Αθήνα. Μόλις έχουμε τελειώσει μια ωκεανογραφική αποστολή και ήμουν Ηράκλειο μόλις εχθές, γιατί τελείωσε μια ωκεανογραφική αποστολή. Επομένως, επιστρέψαμε ξανά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επιχειρήσατε, όπως δηλώσατε και πριν από λίγες ημέρες, να συνθέσετε το puzzle πώς ήταν το ηφαίστειο της Σαντορίνης πριν από τη μινωική έκρηξη, σωστά? Σωστά. Είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν λίγο, ότι η Σαντορίνη αποτελεί έναν μοναδικό γεωλογικό προορισμό, ουσιαστικά ένα θησαυρό, ένα γεωλογικό μουσείο ανοιχτό για όλους τους επιστήμονες που το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και με μοντέλο την μινωική έκρηξη μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Τα βασικά συμπεράσματα ποια είναι? Δημοσιεύτηκαν μάλιστα, σωστά, και στο Nature Communications. Σωστά. Δημοσιεύτηκε λοιπόν μόλις πρόσφατα στο Nature Communication μια έρευνα που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι η σύνθεση πολλών ωκεανογραφικών αποστολών. Δηλαδή, είναι ωκεανογραφικές αποστολές που έχουμε μαζέψει πυρήνες γύρω από τον πυθμένα της Σαντορίνης, αποστολές που έχουμε συλλέξει σεισμικά προφίλ. Δηλαδή, έχουμε κάνει γεωφυσική διερεύνηση. Έχουμε ανακαλύψει πώς είναι τα στρώματα των ειζημάτων κάτω από τον υποθαλάσσιο πυθμένα. Καταλήγουμε κάπου. Καταλήγουμε ότι πραγματικά ο όγκος αυτής της μεγάλης έκρηξης της Μινωικής, που έχει γίνει πριν 3.600 χρόνια, ναι, υπολογίζεται πλέον πολύ πιο σαφέστατα, περίπου στα 42 κυβικά χιλιόμετρα, ενώ προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι είναι περίπου 86 κυβικά χιλιόμετρα. Έγινε όμως καινούργια επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων, έχουμε καινούργια στοιχεία από τους πυρήνες, έχουν γίνει βαθιά γεωφυσικά, τα οποία συνθέτουν πολύ καλύτερα το puzzle, και οι επιστήμονες είναι εδώ που συνεργάζονται, έχουν άριστη συνεργασία οι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες. Και μην ξεχνάμε ότι πριν κάποιους μήνες έγινε οι μεγάλες γεωτρήσεις στο IoTP, όπως είχαμε βγει και στον αέρα τότε, σωστά, έτσι ώστε περιμένουμε και τα αποτελέσματα από το IoTP, τα οποία θα ανακοινωθούν τέλη Ιουλίου, για να ξέρουμε με ακρίβεια ουσιαστικά πόσο μεγάλη ήταν αυτή η έκρηξη μινωική, και σαφώς αποτελεί μοντέλο για όλες τις ηφαιστειακές εκρήξεις του κόσμου. Τα επόμενα βήματα ποια είναι? Τα επόμενα βήματα είναι ήδη τα εκτελούμε, μπορώ να πω. Είναι, ναι, ότι εκτός από τη Σαντορίνη υπάρχει ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, ο Κολούμπος. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό. Όπου εκεί αυτό το ηφαίστειο το παρακολουθούμε. Έχουμε εγκαταστήσει όργανα το Δεκέμβριο του 2022. Τώρα, τέλη Μαΐου, ουσιαστικά με το ωκεανογραφικό σκάφος το Φιλία, θα πάμε να βγάλουμε τα όργανα μέσα από τον Κολούμπο, να πάρουμε τα δεδομένα και να υποτίσουμε καινούργια όργανα μέσα στον Κολούμπο. Γιατί εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αυτό το υποθαλάσσιο ηφαίστειο αποτελεί ουσιαστικά το κλειδί για την ερμηνεία όλου του ηφαιστειακού κινδύνου της Σαντορίνης. Και γι' αυτό λοιπόν το μελετάνε οι επιστήμονες πάρα πολύ προσεκτικά, και βέβαια είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, επομένως έχει και μια χρήση, μια ιδιαίτερη προσοχή. Μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας τηλεθεατής, κατά πόσο σε αυτό που είπατε, ηφαιστειακός κίνδυνος σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαντορίνη, είναι ένα ορατό ενδεχόμενο? Αποκλείουμε πιθανότητες? Το ποσοστό ποιο είναι? Αυτό που πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος είναι ότι τα ηφαίστεια προειδοποιούν. Γι' αυτό και παρακολουθούνται. Άρα λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να, οι κάτοικοι και της Σαντορίνης και της Κρήτης, αναφέρομαι και για την Κρήτη, έτσι συνδέονται πάρα πολύ αυτές οι περιοχές, ναι, θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, γιατί πραγματικά βλέπουν τους επιστήμονες να παρακολουθούν είτε το χερσαίο χώρο είτε τον υποθαλάσσιο χώρο, ναι, και όλα τα δεδομένα βλέπετε ότι πάντοτε βγαίνουμε και τα ανακοινώνουμε. Επομένως, τα ηφαίστεια προειδοποιούν αν έχουμε οποιασδήποτε ενδείξεις ενεργοποίηση του ηφαιστείου, εμείς οι πρώτοι επιστήμονες θα ενημερώσουμε. Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα η Σαντορίνη περιοχή, όχι, από τη μία. Όχι. Από την άλλη, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε? Απορία, από αφέλεια, δεν ξέρω. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μία έκρηξη? Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη φύση. Τη δύναμη της φύσης, δυστυχώς, δεν μπορούμε. Μπορούμε να την παρακολουθούμε, να προειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε
και έτσι ώστε να στωθεί και το περιβάλλον, αλλά και κυρίως ανθρώπινες ζωές και αντίστοιχα και τα ζώα. Έτσι γίνονται σε όλα τα ηφαίστεια του κόσμου, παρακολουθούνται και οι επιστήμονες προειδοποιούν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είτε είναι ο Κολούμπος, είτε είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ενώ τη Νέα Καμένη και την Παλαιά Καμένη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται όλα τα ηφαίστεια στο χερσαίο και στον υποθαλάσσιο χώρο. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δείξει τα στοιχεία που έχουμε και συλλέγουμε ότι υπάρχει κάποια ανησυχία. Οι επιστήμονες απλά κάνουν τη δουλειά τους, μελετάνε τα ηφαίστεια. Μάλιστα. Και σαφώς ενημερώνουν τις αρχές. Απορία από την πρώτη ένδειξη μας δείχνει κάτι ότι κάτι πάει να αλλάξει μέχρι και την έκρηξη. Ποιο είναι το διάστημα που μεσολαβεί? Μπορεί να είναι μήνες ή μπορεί να είναι και ένας χρόνος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η έκρηξη που στο Κολούμπο το 1650, 27 Σεπτεμβρίου, για ένα χρόνο πριν, από το 1649, έδινε πάρα πολλούς σεισμούς. Δηλαδή, ο σεισμός, η συγκέντρωση πολλών σεισμικών δονήσεων σε ένα ηφαιστειακό περιβάλλον είναι ουσιαστικά ένα καμπανάκι στους επιστήμονες ότι κάτι συμβαίνει και ενεργοποιείται. Το 1649 όμως, μέχρι σήμερα, έχουμε πάρα πολλά καινούργια δεδομένα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το τι γίνεται στην περιοχή και έχουμε τοποθετήσει όργανα. Και τα όργανα αυτά παρακολουθούν, εκτός από τους σεισμούς, παρακολουθούν τις κινήσεις, τις μεταβολές του πυθμένα, είτε του υποθαλάσσιου πυθμένα, είτε τις μεταβολές του εδάφους. Έχουμε όργανα που μετράνε τα αέρια τα οποία βγαίνουν τα ηφαίστεια, τη θερμοκρασία των αερίων. Άρα λοιπόν, αν κάτι μεταβληθεί, σαφέστατα είναι ένδειξη ότι το ηφαίστειο πάει να ενεργοποιηθεί. Μέχρι στιγμής τα πάντα είναι ήσυχα. Κυρία Νομικού, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Λοιπόν,